Έχει κλείσει ρεύματα και μέσα. Υπάρχει κάποια δείγματα που ενδεχομένω να δείτε κατακτήσει. Όχι, όχι. Μέσα το Β πρέπει να. Μέσα είναι κλεισμένο όλο. Ναι, μπροστά σε σκηνικό απόλυτη καταστροφή βρέθηκαν το πρωί τα στελέχη του Εργαστηρίου Τοξικολογία τη Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτη. Εξοπλισμό εκατομμυρίων ευρώ κατεστραμμένο, σε κάθε σημείο είχαν εισχωρήσει νερά και ο κόπο δεκαετιών χάθηκε κάτω από το νερό. Το υπερσύγχρονο εργαστήριο τοξικολογίας, η αιχμή του δόρατος για την επιστημονική κοινότητα, ισοπεδωμένο. Έχουμε μια σχεδόν ολική καταστροφή των χώρων του εργαστηρίου, ιδιαίτερα των χώρων που έχουν μηχανήματα ευαισθησίας, τα οποία με πάρα πολύ κόπο τα τελευταία χρόνια και ειδικότερα από την δημιουργία του έχει κατορθώσει να συμπεριλάβει στον εξοπλισμό του στις υποδομές. Οπότε ενημερωθήκαμε από τους τεχνικούς εδώ του κτηρίου. Υπάρχει μια διαρροή στο σύστημα πυρασφάλειας, το οποίο διοχέτευσε το νερό σε όλα τα εργαστήρια. Η βλάβη είναι τεράστια. Συντετριμένη και η ομάδα του εργαστηρίου με επικεφαλής τον Αριστίδη Τσατσάκη, καθώς η σκληρή δουλειά χρόνων κατέρευσε σαν χάρτινος πύργος και ο χώρος θα πρέπει να στηθεί από την αρχή. Εγώ δυστυχώς ήμουν η πρώτη που το αντίκρισα. Ήταν κάτι το οποίο δεν μπορώ να σας περιγράψω πώς ένιωσα. Μόνο να σας πω ότι άνοιξα το παράθυρο και άρχισα και ούρλιαζα στους τεχνικούς να τρέξουν γρήγορα. Ο καθηγητής μας έχει κάνει μια υπεράνθρωπη προσπάθεια για να στήσει όλο αυτό το εργαστηριακό κομμάτι. Αναλαμβάνουμε δείγματα από όλη την Κρήτη, αναλαμβάνουμε δείγματα από την Πάνω Ελλάδα. Εξυπηρετούμε τα νοσοκομεία όλης της Κρήτης. Είναι αναντικατάστατα. Τώρα δεν γίνεται από τη μια στιγμή στην άλλη να αντικατασταθούν. Είναι και στους δύο χώρους μέσα, όπως είδατε, έχει πέσει το ταβάνι. Δηλαδή προχωρούσαμε προηγουμένως και έπεφτε το ταβάνι. Την ίδια ώρα κατέφθαναν δείγματα από την Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, από νοσηλευτικά ιδρύματα της Κρήτης και άλλες περιοχές της χώρας, τα οποία δεν μπορούν πλέον να αναλυθούν, ενώ άγνωστο παραμένει και αν έχουν καταστραφεί τα δείγματα που φυλάσσονταν στο εργαστήριο. Οι υποθέσεις σε εκκρεμότητα παγώνουν και προς το παρόν δεν μπορούν να δοθούν απαντήσεις που περίμεναν ανακριτικές αρχές. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όπως είδατε τώρα προηγουμένως ήρθαν για δείγματα από την μονάδα και δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να εξυπηρετήσουμε. Δεν γνωρίζουμε η κατάσταση των δειγμάτων. Φυσικά τα δείγματα είναι στα ψυγεία. Το θέμα είναι ότι δεν θα μπορέσουμε να παρέχουμε άμεσα υπηρεσίες ούτε που παρέχουμε σε όλες τις υπηρεσίες που παρέχουμε, που είναι τα νοσοκομεία της Κρήτης, είναι οι ανακριτικές αρχές, είναι οι ιδιώτες που προσέρχονται στο εργαστήριο. Στο χώρο βρέθηκε ο υποδιοικητής του Παγνή, κύριος Κτενιαδάκης, για να διαπιστώσει η δυσόμαση το μέγεθος της καταστροφής και να δοθούν οι πρώτες οδηγίες. Ωστόσο, την αρμοδιότητα του εργαστηρίου έχει το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Για να προστατεύσουμε όσο γίνεται την υγρασία, γιατί αυτά πέρα από το. Έχει νόημα πια. Ναι, έχει. Γιατί πέρα από το νερό αυτό καθ' αυτό, έχει και η υγρασία η οποία μαζεύει αυτό το μηχάνημα. Το ζητούμενο για την επιστημονική ομάδα του Εργαστηρίου Τοξικολογίας είναι πώς θα μπορέσει το συντομότερο δυνατό να στηθεί και πάλι και να λειτουργήσει μετά την απίστευτη και πρωτοφανή καταστροφή.